Παιδιά, ένα είναι αρχηγό, τι να κάνουμε τώρα. Άπαξ είσαι αρχηγό το 2004, αρχηγό για πάντα. Θοδωρή Ζαγοράκη μαζί μα. Γεια σου, Θοδωρή. Καλημέρα. 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 Υποψήφιος... Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμεί ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε. Υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Πασόκ. Πριν απ' όλα όμω, παιδιά, για να μην ξεχνιόμαστε, συζητάγαμε πριν. Προσέξτε λίγο. Συζητάγαμε πριν ότι η Αγγλία δεν έχει γιουρό και εμεί εδώ στην Ελλάδα έχουμε γιουρό. Βέβαια. Το 2004. Λοιπόν, όλα καταγράφονται σε αυτό εδώ το βιβλίο του Θοδωρή, αρχηγό. Από όταν ξεκίνησε το ποδόσφαιρο μέχρι τη μέρα που σταμάτησε, έτσι. Ναι, λοιπόν, ακριβώς. Προσέξτε λίγο και πού έπεσα τώρα. Είχα ξεχάσει καταρχάς ότι είχε πάρει link up με τη Λέστερ. Ναι. Δεύτερον, έπεσα στη φωτογραφία που έχει παίξει και τερματοφύλακα. Έχει παίξει τερματοφύλακα, δεν θέλει. Το έχει κάνει και αυτό. Τι άλλο να κάνει. Άμα είσαι αρχηγό, γι' αυτό είσαι αρχηγό. Έτσι κάνει τα πάντα σε μια ομάδα. Εντάξει, τεράστια εμπειρία. Αγγλία δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα πώς είναι η προεκλογική διαδικασία, την έχει ξαναπεράσει με άλλο κόμμα, τώρα είσαι με το Πασόκ, πίστεψε στον Ανδρουλάκη και σε αυτό που σου είπε ο Ανδρουλάκης και παλεύεις για να εκλεγείς με την υπονέα, με νέο κόμμα. Το βασικότερο απ' όλα είναι ότι είμαι καλά. Είσαι καλά, φαίνεσαι ότι είσαι καλά. Είμαι χαρούμενος, είμαι σε ένα περιβάλλον το οποίο σου δίνει τη διάθεση και το χώρο να δουλέψεις όπως θέλεις, με βάση την γραμμή που υπάρχει και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικότερο απ' όλα, ειδικά όταν μιλάμε για ευρωεκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι έχει να κάνει με τα εθνικά κοινοβούλια. Οπότε είμαι πάρα πολύ καλά και με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι και νομίζω ότι θα πάει και καλά στο τέλος, όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Υπάρχει μια θητεία, υπάρχει μια εμπειρία. Επομένως, αυτό είναι που αξιοποιείς τώρα και στον προεκλογικό αγώνα. Για μας πεις πόσο διαφορετικός είναι. Είναι όντως είναι σημαντικό. Ξέρετε, την εμπειρία δεν την μπορείς να την αποκτήσεις ή να την αγοράσεις κάπου. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχω μάθει αυτό στη δουλειά. Mm-hmm. Μου αρέσει η δουλειά και από τη στιγμή που μπορώ και έχω τη διάθεση και το κουράγιο να προσφέρω, θα το κάνω και θα το κάνω με μεγάλη και αυτοπεποίθηση και μεγάλη χαρά. Τα 5 προηγούμενα χρόνια που πέρασαν στην Ευρωβουλή, πώς κύλησαν, Θοδωρή, και πώς φιλοδοξείς, αν σε στηρίξουν και... Από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολύ καλά πας, αλλά με πάση περιπτώσει αυτά θα φανούν την Κυριακή το βράδυ. Έτσι, ακριβώς. Αν ξαναεκλεγείς. Κοιτάξτε, περάσαμε δύσκολη. Η προηγούμενη πενταετία ήταν αρκετά δύσκολη λόγω κορονοϊού. Mm-hmm. Και θεωρώ και είναι και υποχρέωση όλων μας και ειδικότερα σε όποιους βρίσκονται εκεί να δώσουμε ό,τι υπάρχει, το όλο μας το είναι για τα νέα τα παιδιά, για την νεολαία. Επειδή τυχαίνει να είμαι πατέρας δύο παιδιών οι οποίοι είναι εφηβεία, προεφηβεία, έχουμε βιώσει και εμείς στο σπίτι κάποιες συμπεριφορές και των παιδιών μας και άλλων παιδιών, οι οποίες εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι απόνερα του κορονοϊού. Mm. Εκεί γίνανε πράγματα. Ο εγκλεισμός των παιδιών. Έχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν σταματήσει τον αθλητισμό λόγω του ότι βρήκανε κάτι άλλο να ασχολούνται και είναι τραγικό αυτό. Έχουμε δει παιδιά με ακραίες συμπεριφορές και να τις μοιράζονται με εκατομμύρια κόσμο. Πράγμα το οποίο αυτό δεν μπορούσαμε πριν να το διανοηθούμε. Έχουμε δει συμπεριφορές παιδιών σε ακραίες καταστάσεις και τα βλέπουμε και όχι μόνο παιδιών και μεγαλύτερων, ας πούμε. Τη βία περισσότερο και νομίζω ότι εγώ καταρχήν κάνω πράγματα τα οποία μπορώ να υπερασπιστώ, αυτό έκανα, αυτό θα κάνω πάντα. Ούτε πήγα, ήμουν εκεί για να σώσω την οικονομία της Ελλάδος, ούτε πήγα να σώσω την άμυνα της χώρας. Σίγουρα σε όλα τα εθνικά θέματα είμαστε εκεί και πρέπει να είμαστε εκεί, αλλά από εκεί και πέρα εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να κάνω αυτό που μπορώ να υπερασπιστώ. Και μπορώ να υπερασπιστώ ότι έχει να κάνει με θέματα με αθλητισμό, θέματα νεολαίας, τα οποία είναι κοντά και θα προσπαθήσουμε να τα φέρουμε και να κάνουμε ένα πάντρεμα ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε να μπορούμε να αποφύγουμε κακοτοπιές, τις οποίες δυστυχώς τις βρίσκουμε καθημερινά. Κοίτα, είναι σπουδαία υπηρεσία αν καταφέρει κάποιος να εμπνεύσει τα νεαρότερα, τα μικρότερα παιδιά να ασχολούνται και να μην παρατήσουν τον αθλητισμό. Και είναι πολλά τα παιδιά που παρατάνε. Το βλέπω καθημερινά και επειδή είμαι και άνθρωπος του αθλητισμού, με στεναχωρεί διπλά. Πράγμα το οποίο είναι κρίμα και ταλέντα χάνονται, αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι και η υγεία, αν θέλετε, mm-hmm. που έχει με τον αθλητισμό άμεση σχέση. Πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να μπορέσουμε να γυρίσει. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, γιατί σας είπα, το βιώνω καθημερινά, ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά
Πάντα υπάρχει τρόπος. Όταν θέλεις και ξέρεις να αγωνίζεσαι για κάποια πράγματα με σωστά παραδείγματα και με επιχειρήματα, νομίζω ότι έχεις πολλές πιθανότητες να το καταφέρεις αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε ξανά κάποια παιδιά που έχουν λοξοδρομήσει, θα πω εγώ, να τα ξαναφέρουμε πάλι έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα βάλουμε στο σωστό δρόμο, θέλετε. Το κατάλαβες ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Εκεί που είσαι τόσα χρόνια, είναι το σπίτι μας η Ευρώπη. Εγώ το έχω καταλάβει, πρέπει να το καταλάβουν και κάποιοι άλλοι αυτό. Mm-hmm. Πρέπει να το καταλάβουν. Φαντάζομαι ότι συναντάς δυσπιστούς ανθρώπους. Εννοείται. Εννοείται και στο παρελθόν ακόμη περισσότερο, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι η Ελλάδα είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τυχαίνει και πηγαίνω, όχι μόνο προεκλογικά. Μου αρέσει και εγώ και η οικογένειά μου να πηγαίνουμε στην επαρχία, γιατί είμαι και από επαρχία. Και ειδικότερα στον Εύρο βλέπουμε πράγματα και καταστάσεις. Είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Πρέπει να τα υπερασπιστούμε και είναι επιτακτική ανάγκη αυτό. Και το βασικότερο απ' όλα, αντί να μειώνεται ο πληθυσμός στις ακριτικές περιοχές, πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε το πάνω έτσι ώστε να δώσουμε τα κίνητρα να αυξηθεί ο πληθυσμός όπως κάνουν οι γείτονές μας. Θοδωρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή προσωπική πολύ. Επιτυχία. Ναι, δηλαδή, είναι πάντα χαρά να συνομιλούμε και μας γεμίζει. Και είναι και μια χρονιά που είχαμε και επιτυχίες στον αθλητισμό. Είχαμε και επιτυχίες στον αθλητισμό. Και εμείς σε προσωπικό επίπεδο. Σωστό, και είχαμε και εμείς. Αλλά είναι πάντα όταν μιλάμε. Γεμίζουμε, ρε παιδί μου, μόλις σας συναντάμε. Πραγματικά. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι ήταν η τελευταία φορά που ήμασταν πραγματικά ενωμένοι. Ναι, η χώρα. Και βγήκαν, ήταν το 2004. Είδατε τι μπορεί να κάνει ο αθλητισμός. Εννοείται. Είδατε τι μπορεί να κάνει και πόσο πρέπει να τον προστατεύσουμε και να οθήσουμε τα παιδιά εκεί πέρα. Και πιστεύω ότι και στο άμεσο μέλλον θα έχουμε πάλι τέτοιες επιτυχίες. Καλή προσωπική επιτυχία, Θοδωρή. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό ήρθε για μένα εδώ, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, για σένα. Ήρθε καθαρά ο άνθρωπος. Αρχηγός της ομάδας σου και αρχηγός της εθνικής ομάδας. Και αρχηγός δικός μου στην εθνική Ελλάδος, βέβαια, έτσι. Που εγώ το είσαι. Αλλά ότι έχει παίξει και τερματοφύλακας, δεν το θυμόμουν. Άμα είσαι αρχηγός, δεν πρέπει να κάνεις τα πάντα.